Πάμε στην κυρία Ροδάνθη Διαλυνά, καθώς η αποστολή αγάπης βρίσκεται στο πλευρό των σεισμοπλήκτων. Κυρία Διαλυνά, να σας καλησπερίσω. Βρίσκεστε στο Αρκαλοχώρι από το πρωί, σωστά? Ναι, είμαστε από την πρώτη μέρα που έγινε ο σεισμός. Από το πρωί μέχρι το βράδυ που θα κλείσει εδώ η κουζίνα μας. Πρώτη ερώτηση, πριν περάσουμε στις δράσεις εθελοντισμού και ανθρωπιάς στο πλευρό των σεισμοπλήκτων, πώς βιώσατε, ταρακουνηθήκατε από τον σημερινό σεισμό νότιο-ανατολικά της Ζάκρου? Πάρα πολύ, επειδή εγώ είμαι δημότης Ηρακλείου και τον έζησα τον πρώτο σεισμό που έγινε τότε στις 27 Σεπτεμβρίου που έγινε, δεν ήμουν εδώ Αρκαλοχώρη, αλλά των ανθρώπων του Αρκαλοχωρίου και αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε ήταν να τους βγάλουμε από τα σημεία που είναι οι θελοντές και αυτή τη στιγμή προσφέρουν τις εργασίες εθνικές, να είναι ασφαλείς. Τους αφήσαμε λίγο έξω να δούμε τι γίνεται, γιατί τρομάξανε πάρα πολύ. Τρόμαξαν εκεί οι άνθρωποι και δεν έχουν περάσει και λίγα, βέβαια. Είναι φυσιολογικό αυτό το συνέστημα. Πολλοί τρέξαν να δουν τα σπίτια τους, άλλοι μας είπαν ότι αυτός ο σεισμός προκάλεσε ζημιές, δηλαδή στα σπίτια που υπήρχαν ήδη. Ναι, με τόσα ζημιές, προβλήματα εκεί, στατικότητα, στα γκρεμισμένα σπίτια, είναι φυσιολογικό να προκληθούν περαιτέρω ζημιές. Λοιπόν, βρίσκεστε εκεί στο πλευρό των σεισμόπληκτων. Ναι. Για πείτε μας ποιες δράσεις πραγματοποιείτε. Εμείς, κοιτάξτε, σαν αποστολή αγάπης, αυτό που σκεφτήκαμε με το που έγινε ο σεισμός και μάθαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια και άνθρωποι που θα μείνουν εκτός, σκεφτήκαμε τι γίνεται. Έπρεπε να ήμασταν εδώ ήδη. Πήγαμε, ήρθαμε, τις πρώτες μέρες βρισκήκαμε γιατί είχαμε να αντιμετωπίσουμε πάρα πολλές μερίδες, φτάσαμε και μέχρι τις 1.700 μερίδες να πρέπει να κάνουμε. Γιατί ο κόσμος ήταν τρομαγμένος, φοβόταν να πάει σπίτια του να μαγειρέψουν. Όλοι μένανε ή σε σκηνές ή σε σπίτια ή σε αυτοκίνητα. Είχαμε δηλαδή πάρα πολύ φόρτο να κάνουμε και ήμασταν έξω. Δεν είχαμε καν ένα κατάλημα να μπορούμε να μαγειρέψουμε. Βάλαμε το κάλι που λέμε φωτιά και αρχίζαμε μόνο. Ο σκοπός μας ήταν να μπορούν να φάνε. Καταφέραμε τώρα που είμαστε σχεδόν 2,5 εβδομάδες. Ο κόσμος να τρώει μεσημέρι, βράδυ και το πρωί. Πώς μπορεί να βοηθήσει κάποιος, κυρία Διαλυνά? Αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε χέρια. Να φανταστείτε ότι βγάζουν περίπου 1.600 και χρειαζόμαστε χέρια. Είναι μάλιστα πολύ βασικό για μας. Δηλαδή, εχθές ήμασταν 8 άτομα και βγάλαμε και τις 2 βάρδιες. Και τα μεσημεριανά και τα βραδινά. Μάλιστα. Να βοηθήσουν λοιπόν χέρια, εθελοντές. Πρακτική εργασία, κατά κάποιο τρόπο εθελοντική πάντα. Μάλιστα. Είναι πολύ βασικό, γιατί δεν είναι ότι δίνουμε ένα φαγητό και τελείωσε. Έχουμε το φρούτο τους, η σαλάτα τους, το νερό τους, την πορτοκαλάδα τους. Ένα πλήρες γεύμα. Ένα πλήρες γεύμα. Όποιος θέλει να έρθει, να πω λίγο ότι όποιος θέλει να έρθει και δεν μπορεί, λόγω οικονομικού για την απόσταση, λόγω γιατί δεν έχει αυτοκίνητο, ας επικοινωνήσει μαζί μας μέσω email, μέσω messenger, μέσω της ομάδας μας, ώστε να έρθει μαζί μας με το αυτοκίνητο δικά μας. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Διαλυνά. Καλή υπομονή, καλό κουράγιο, καλή δύναμη να ευχηθούμε.